στην Αθήνα. Με πρωτοβουλία λοιπόν του Δήμου μας καταφέραμε και φτιάξαμε σε πιλωτικό επίπεδο πριν από 2,5 χρόνια περίπου μία σύμπραξη για τον τουρισμό, το Athens Tourism Partnership, μαζί με κορυφαίους φορείς του τουρισμού όπως είναι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Aegean Airlines, στους οποίους προσθέθηκε στη συνέχεια και η Marketing Greece του ΣΕΤΕ. Ξεκινήσαμε λοιπόν μία μεθοδική καμπάνια με στόχο να αναδειχθεί η πόλη μας ως κορυφαίος city break προορισμός για όλο το χρόνο. Σκεφτείτε μόνο ότι το 2012 στον ΑΔΥΡ της πόλης τότε είχαμε 2,5 εκατομμύρια φίξεις. Το 2017 είχαμε 5 εκατομμύρια, ακριβώς το διπλάσιο. Και το 2018, όπως φαίνεται, θα έχουμε νέο ρεκόρ. Όσον αφορά του city break επισκέπτες της πόλης, εκεί είχαμε αύξηση πάνω από 600% την τελευταία πενταετία. Δεύτερος πυλώνας ήταν να επενδύσουμε σε ένα στόχο. Να βάλουμε την Αθήνα στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη. Και φαίνεται πως το πετυχαίνουμε. Άλλωστε και η φετινή πετυχημένη διοργάνωση του Travel Trade Athens το επιβεβαιώνει. 100 εκπρόσωποι από τουριστικές επιχειρήσεις του εξωτερικού βρίσκονται εδώ σήμερα και πραγματοποιούν B2B συναντήσεις με ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Η σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, η πολιτιστική υποδομή της πόλης, η αυθεντική κουλτούρα της καθημερινότητας ενισχύει τη διεθνή εικόνα της. Νέοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο βρίσκουν στην Αθήνα το ιδανικό περιβάλλον να δημιουργήσουν και να παραγάγουν πολιτισμό. Η αναβάθμιση των 110 στρεμάτων μέσα στη καρδιά του εμπορικού τριγώνου της Αθήνας, της πόλης μας. Μιλάμε για το Σεράφιο Συγκρότημα, Συμβολή των Οδών Πειραιός και Πέτρου Ράλι, που είναι το μεγαλύτερο έργο κτηριακής υποδομής της Αθήνας, που φιλοξενεί ό,τι πιο καινοτόμο έχει να επιδείξει η πρωτεύουσα στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας, των ψηφιακών κατασκευών και εφαρμογών, αλλά και δράσης αθλητισμού. Να πω ότι για μας είναι ιδιαίτερη χαρά, τιμή, αλλά είναι και επίσης μια επιβεβαίωση ότι οι συνεργασίες είναι, αν θέλετε, το απαιτούμενο της εποχής. Κοινό στόχο μας που δεν είναι άλλος από την ανάδειξη της Αθήνας ως ένα σημαντικό σημείο στο διεθνή τουριστικό χάρτη. Ένα στόχο για τον οποίο εμείς όλοι στην Aegean έχουμε δουλέψει σκληρά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δουλέψει με συνέπεια, ειδικά μετά το 2013, σταθερή στη δέσμευσή μας για συνεχή τροφοδότηση της ανάπτυξης Αθήνας. Και είναι διτός ο ρόλος μας και η στρατηγική μας. Κατά πρώτον, είναι η ανάπτυξη του δικτύου μας με νέους προορισμούς και αυξημένη χωρητικότητα. Και κατά δεύτερον, η ανάληψη πρωτοβουλειών για την συνεργασία θεσμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή και πόλεων με ιδιωτικούς φορείς. Αηφόρος Αθήνα, λοιπόν. Με άλλα λόγια, μια Αθήνα όπου η τουριστική ανάπτυξη συντελείται με τρόπο που σέβεται και προστατεύει το πολιτιστικό, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της πόλης. Μιας πόλης που έχει το σχέδιο και τους μηχανισμούς για να παραμείνει καθαρή, πεντακάθαρη, όσο και αν αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών της. Αηφόρος Αθήνα σημαίνει μια Αθήνα που σέβεται και προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα. Αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί. Και είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση της ανοιχτής πόλης που νιώθουν οι επισκέπτες στην Αθήνα, που τους προσφέρει πολύ μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας και από τον πιο ισχυρό κατασταλτικό μηχανισμό. Μιας Αθήνας που η ασφάλεια είναι απόρρια κοινωνικών, πολιτικών, ανθρωπισμού και αλληλεγγύης.